Να το θέσουμε το θέμα στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτζο που είναι εδώ. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας είναι ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός και ο κύριος Σκουρλέτης. Ο Πάνος Βλάχος, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Κυρία από τα κορυφαία στελέχη των κομμάτων. Υπουργέ, να μην σταθούμε σε αυτό το θέμα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα συζητήσουμε για τα επόμενα. Αλλά θέλω να σας πω ότι παλιότερα, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο νέος, στην Ξάνθη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί, παίρνανε διπλό μισθό για να έρθουν στα παραμεθόρια. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κρατάει την εκάστοτε κυβέρνηση και δεν δίνεται ένα διπλό μισθό? Ένας γιατρός παθολόγος στην ΚΟ, αντί να πάρει 800 και 1000 ευρώ, ας πάρει 2000 ευρώ. Κι όμως, παίρνει 1800 ευρώ επιπλέον. Έχει θεσπιστεί ειδικό επίδομα για τις απομακρυσμένες περιοχές. 1.800 ευρώ επιπλέον επίδομα σε όποιον γιατρό πηγαίνει σε νησιά ή σε απομακρυσμένες. Έχει γίνει αυτό τώρα. Αυτό είναι ενιαίο. Βεβαίως, κάθε μήνα. Από την κυβέρνησή μας έχει γίνει. Έχουν δοθεί αυξήσεις 10% μεσοσταθμικά στους γιατρούς, ειδικά για τους γιατρούς των ΜΕΘ, ειδικά για τους γιατρούς του ΕΚΑΒ. Υπάρχουν ειδικά επιδόματα 400 ευρώ. Στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά και στις περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, υπάρχει επίδομα 1.800 ευρώ. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το ψάξουμε. Έχω ενημερώσει ήδη το Υπουργείο Υγείας και το Θάνο Πλεύρη και τη Μίνα Γκάγκα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ΚΟ και γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η έλλειψη. Να πούμε επίσης ότι το 2019. Συνολικό υγειονομικό προσωπικό στη χώρα ήταν κοντά στις 100.000. Σήμερα που μιλάμε είναι 107.000. Έχει προσθεθεί δηλαδή πρόσθετο επικουρικό και μόνιμο προσωπικό 7.000. Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Δεν γνωρίζω αν έχει μόνο 20 αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε μιλήσει αυτή τη στιγμή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να δούμε τι συμβαίνει στην ΚΟ. Πάντως, κίνητρα οικονομικά υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που έχει δώσει χρήματα στο σύστημα υγείας για να το στηρίξουμε. Έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες που κάνουμε στο σύστημα υγείας από το 19 κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν ένας γιατρός που μπαίνει στην Αθήνα 800 και 1000 ευρώ στην ΚΟ θα πάρει 1800. Θα πάρει 1.800 ευρώ επίδομα. Συν 1.800. Ακριβώς. 1.800 ευρώ επίδομα. Αυτό το γνωρίζουν οι γιατροί. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί όντως δεν επιλέγουν να πάνε σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Είναι πάντως πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό. Μεγάλη. Και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε και εσείς. Λοιπόν, τώρα να πάμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε κι εσείς, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Βλάχο, πάνω σε αυτό, για να περάσουμε και στο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση οικός, η οποία, όπως είπατε, είναι και ο τέταρτος τουριστικός προορισμός. Άρα το πράγμα γίνεται πολύ πιο οξύ. Αντιλαμβάνεστε πόσος κόσμος, πόσα εκατομμύρια περνάνε. Και επί των ημερών σας υπήρχε αυτό το θέμα. Βεβαίως, θα σας πω το εξής. Θα σας πω. Είναι σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές παρατηρείται, στις ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές και νομίζω ότι αυτά είναι και τα απότοκα ιουρές των σκληρών περικοπών που υπήρξαν και στις αμοιβές αλλά και στις προσλήψεις και μια διατάραξη συνολικά του συστήματος, όχι πώς ήταν πάντοτε τα πράγματα ιδανικά, των μνημονιακών ετών και της μνημονιακής περίοδου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουνα το 17 στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρόλο δεν σχετίζεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας, είχαμε προσπαθήσει σε συνεννόηση με τους Δήμους να δώσουμε ένα επίδομα από τη στιγμή που ο Δήμος αντέχαν τα οικονομικά του στους γιατρούς, στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες και είχαμε μια τρομακτική σύγκρουση με την Τρόικα λέγοντας ότι θα εισαγάγουμε ένα καινούριο επίδομα και τότε όλα θα έπρεπε, ας πούμε, να εξορθολογιστούν κτλ. Είναι μια παράλογη ισοπεδωτική λογική η οποία δεν προτάσει το δημόσιο συμφέρον. Με αυτές τις περικοπές, με αυτά και με αυτά, είδατε που φτάσαμε. Θα επανέλθω στο δυστύχημα στα Τέμπη να ακούσουμε και τον κύριο Βλάχο. Ακριβώς. Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα συνολικά με το ΕΣΥ είναι ότι το 10% αύξηση των αμοιβών είναι ένα αστείο ποσό. Όταν γίνεται πάνω από 10 χρόνια, όταν σήμερα παρετούνται οι γιατροί διότι δεν αντέχουν τις συνθήκες και έμπειροι γιατροί, και όταν μπορούν να πάρουν 10.000 στην Κύπρο ή 15.000 στη Γερμανία. Για να πάμε και στα άλλα θέματα, αλλά κύριε Βλάχο, θα τοποθετείτε. Θα χρησιμοποιήσω το ΕΣΥ για να σας πάω στα Τέμπη, οπότε μπορώ να τοποθετηθώ πιο ολοκληρωμένα, αν θέλετε. Ένα λεπτό. Μία μικρή παρέμβαση. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, εσείς παίρνει 1.000 ευρώ ο μισθός του, 1.800 επίδομα.
400 ευρώ από το Δήμο, συν 300 από την εστίαση. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το εξής. Υπάρχει όντως ένα ζήτημα παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, παροχών στήριξης σε δημοσίους υπαλλήλους που στελεχώνουν κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους. Είτε είναι η εκπαίδευση, είτε είναι η υγεία, είτε είναι η ασφάλεια. Πρέπει δηλαδή το δημόσιο να έρθει και να υποστηρίξει συνολικά όχι μόνο με ένα μισθό ή με ένα επίδομα, αλλά όπως κάνει πολύ σωστά ο Δήμος, να εξασφαλίσει και στέγη. Αυτό είναι αισθητικό, γίνεται. Να εξασφαλίσει ενδεχομένως μεταφορικά, μεταφορικές δαπάνες. Αυτό είναι, απλά θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και έχουμε χαράξει πλέον ένα πλαίσιο πολιτικών για την παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, ώστε να αισθάνονται ότι έχουν την κρατική στήριξη δίπλα τους και να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια κενά σε αυτές τις περιοχές. Για να μην αδικήσουμε και τον κύριο Βλάχο, θέλετε να τοποθετηθείτε να κοιτάξετε. Να πάρω κι εγώ τη σκητάλη από αυτό. Αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στην πολιτική. Γιατί περάσαμε μια μεγάλη κρίση και μια πανδημική κρίση, και αντί να βγούμε με ένα κράτος πιο ισχυρό και πιο ανθεκτικό, έχουμε τις τραγωδίες που ζούμε σήμερα. Αυτά που πολύ σωστά επισημαίνετε, είναι το κομμάτι του puzzle. Έχουμε ένα δημόσιο το οποίο δεν είναι σωστά αποκεντρωμένο. Έχουμε κρίσιμες υπηρεσίες όπως είναι η πολιτική προστασία, η αστυνομία, η εκπαίδευση, η υγεία, που είναι υποστελεχωμένες. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ένας γιατρός ότι αν πάει εκεί πέρα στο κέντρο υγείας, θα είναι ουσιαστικά μόνος του ή θα πάει σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι απαξιωμένο. Συνεπώς, εδώ πέρα είναι τεράστια συζήτηση. 15 δίπλα του. Κοιτάξτε, έξω από την Αθήνα είναι τέτοια προβλήματα. Κύριε Χασαπόπουλε, ο άλλος γνωρίζει ότι αν πάει σε μια υποδομή που δεν λειτουργεί τίποτα και μη σας τύχει, αλλά εάν σας τύχει να πάτε σε μια εφημερία ή σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας και περιμένετε 4-5 ώρες για να δουν το παιδί σας, ή σε ένα εξωτερικό ιατρείο περιμένετε 6 ώρες, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δυστυχώς ήμασταν νέοι και γεράσαμε. Δυστυχώς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δυστυχώς. Γιατί λοιπόν έχει σημασία να φτιάξουμε ένα ανθεκτικό κράτος? Οι άλλες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να εξυγχρονίσουν τις βασικές κοινωνικές τους υποδομές. Στην Ελλάδα δυστυχώς πήγαμε από την ανθεκτικότητα στο επιτελικό φιάσκο του κ. Μητσοτάκη. Λέτε και με το θέμα των τεμπών. Το ίδιο θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το Ταμείο Ανάκαμψης πάντως, κ. Βλάχο, προβλέπει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην υγεία, σε εξυγχρονισμό 80 νοσοκομείων, 157 κέντρων υγείας, σε δράσεις για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση των νοσηλευτών και του υγειονομικού προσωπικού. Τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, γιατί δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες εδώ. Έχουμε φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας και του κράτους, το οποίο έχει πάρει εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πρώτοι στην εκταμείευση πόρων στην Ευρώπη. Έχουμε εξασφαλίσει τους περισσότερους πόρους σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της χώρας, και έχουμε στοχεύσει ακριβώς σε παιδεία και σε δομές του κράτους που έχουν ανάγκη. Κανένας δεν υποστηρίζει ότι έχουμε το εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα θέλαμε. Okay. Είναι διαχρονικά ο μεγάλος ασθενής. Αλλά να επαναλάβω, εξουσία, κύριε Χασαπόπουλε, το εξής. Είπαμε και πριν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση 37% στις κρατικές δαπάνες στο ΕΣΥ. Το 2019 ήταν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα είναι 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν και άλλες ανάγκες, κύριε Λεπτάκη. Όμως πέρασαν και πανδημία. Δεν είναι ότι είμαστε στην κανονικότητα. Ήταν 100.000 στο υγειονομικό προσωπικό. Ήταν 100.000. Μισό λεπτάκι, απλά να ολοκληρώσω αυτό. Είχαμε 100.000 υγειονομικό προσωπικό και 107.000 υγειονομικό προσωπικό σήμερα. Έχουμε αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί με βάση τις αντοχές που έχουμε ως κράτος για να δώσουμε και να στηρίξουμε τον κόσμο που εργάζεται στα νοσοκομεία. Αφού το θέτετε έτσι, να το πάρω από εκεί που το έχετε θέσει, από τη βάση που το έχετε θέσει. Τι έγινε λοιπόν με το σιδηρόδρομο εδώ, γιατί έχουμε 57 νεκρούς. Και επειδή δεν δέχομαι το ότι έχουμε φτιάξει το 70% και το 30% μας ξέφυγε, εδώ κάτι έχει γίνει λάθος και κάποιος έχει ευθύνη. Ο κύριος Καναμαλής θα μιλήσει, θα τον ακούσουμε? Και η επόμενη ερώτηση, θα είναι στα ψηφοδέλτια τελικά? Για να βγάλουμε από τη μέση το θέμα του κ. Καραμαλή, ο κ. Καραμαλή έχει μιλήσει πρώτος με την παραίτησή του. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, το οποίο θα έπρεπε να συμβεί. Δεν είναι συνηθισμένο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Συνεπώς, ας κρατήσουμε σε πρώτη φάση αυτό. Από εκεί και πέρα, επίσης αυτονόητο είναι ότι ο κ. Καραμαλή πρέπει να μιλήσει και δημόσια και στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, και θα το κάνει για να υποστηρίξει όσα έχει κάνει, αλλά και για να αναδείξει τις διαχρονικές ευθύνες και αβελτηρίες που υπάρχουν γύρω από το θέμα των σιδηροδρόμων. Να πούμε η το εξής. Η παρέτηση δεν συνοδεύεται από μια σιωπή, αλλά λέτε πρέπει να πάει στην Επιτροπή. Φυσικά. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι το εξής. Περάσαμε και δεν πρέπει να μην παίρνουμε τα μαθήματα από την ιστορία. Διότι αλήθεια σημαίνει ότι δεν ξεχνάμε. Είναι η μη λύθη. Τι συνέβη το 2010? Η χώρα μας σχεδόν χρεοκόπησε. Ένας από τους πιο προβληματικούς οργανισμούς ήταν ο ΟΣΕ, ο οποίος επίσης χρεοκόπησε. Ο νόμος, ένας από τους νόμους που έφερε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
ουσιαστικά εισηγήθηκε μια αναδιάρθρωση του ΟΣΕ. Η αναδιάρθρωση αυτή οδήγησε έξω από τον ΟΣΕ 2.320 εργαζόμενους. Από αυτούς οι 800 τόσοι ήταν σταθμάρχες, μηχανοδηγοί και κλειδούχοι. Mm-hmm. Άρα αυτή η αποψήλωση που βλέπουμε στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, στο ελληνικό δίκτυο σιδηροδρόμων, είναι κάτι το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι προϊόν μιας κρίσης δημοσιονομικής που βρήκε τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα έγιναν προσπάθειες ανάταξης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είδαμε μια ιδιωτικοποίηση η οποία έγινε με ατελή τρόπο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα ευτελές τίμημα, χωρίς κανένα ανταποδοτικό, δυστυχώς, προς το ελληνικό δημόσιο, προς την παροχή των υπηρεσιών. Και από εκεί και πέρα να πούμε κάτι ακόμα. Εσείς τώρα ως κυβέρνηση και ως κόμμα θα επιβραβεύσει τον κύριο Καραμαλή βάζοντας τα ψηφοδελτία? Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου πριν πάμε ξανά στον κύριο Καραμαλή. Δεν έχει απολογισμό και δεν θα προλάβουμε. Δεν είναι όχι, μισό λεπτό κύριε Χασαπόπουλε, επειδή μιλάμε για ένα θέμα συντριπτικό. Οι 57 θάνατοι είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ. Ναι. Άρα για να μην ξεχαστούν, θα πρέπει να αναδείξουμε τις διαχρονικές ευθύνες και αβελτηρίες για να μην επαναληφθούν αυτές. Αν δεν κάνουμε τη σωστή συζήτηση, θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Συνεπώς, αυτό το οποίο λέμε εμείς, κυρία Βουλγαρή, είναι ότι εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των λύσεων. Δηλαδή, για να λύσουμε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, και εδώ στους σιδηροδρόμους είδαμε στην πιο απόλυτη και στην πιο ακραία μορφή μία τραγωδία. Με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη ενός κρατικού οργανισμού που λέγεται ΟΣΕ, ο οποίος είχε χρόνια υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, επί ΣΥΡΙΖΑ από τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η ετήσια χρηματοδότηση του κράτους πήγε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Και σχέτσο βοηθήστε λίγο τους υπόλοιπους σας παρακαλώ. Βεβαίως. Είδαμε μία επίσης έξοδο στελεχών 420 ανθρώπων που δούλευαν στον ΟΣΕ στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ με 26 μόλις προσλήψεις. Αυτά τα γνώριζε ο Υπουργός, φαντάζομαι. Βεβαίως τα γνώριζε. Εφόσον λοιπόν τα γνώριζε, το ένα ερώτημα είναι γιατί στη Βουλή κούνουσε το χέρι και έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια, και το δεύτερο είναι αυτό που ρωτάει ο Ιορδάνης. Θα τον επιβραβεύσετε μάλλον βάζοντας το στα ψηφοδέλτια? Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο κύριος Καραμαλής θα επιλέξει τον τρόπο, τον χρόνο που θα βγει και θα μιλήσει για να υπερασπιστεί το έργο του, αλλά για να αναδείξει επίσης και τις ευθύνες που υπάρχουν για αυτή την τραγωδία που ζήσαμε. Δεν μπορεί να είναι σιωπηλός, προφανώς. Από εκεί πέρα, αν ο κ. Καραμαλής θέλει να εκτεθεί στην κρίση του λαού, δεν βαρύνεται αυτή τη στιγμή με ποινικές ευθύνες. Ποινικές ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί σε 4 ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό πολύ σύντομα να διευρυνθεί το κατηγορητήριο, διότι τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς οι προανακριτικές διαδικασίες σε πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά το δυστύχημα. Όσο ό,τι αφορά και τις συμβάσεις, γιατί να δούμε με μεγάλη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται οι συμβάσεις στη χώρα μας, τις προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης, το γιατί καθυστερούν οι συμβάσεις στην εκτέλεσή τους, γιατί έχουμε 2,5 φορές μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης των δημοσίων έργων. Αυτή εδώ είναι μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βγήκε τον Δεκέμβριο του 2022, το οποίο λέει, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι έχουμε σε σύνολο 1.162 δημόσιων έργων, τα 2/3 έχουν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις, διότι δεν γίνονται σωστά οι συμβάσεις, δεν γίνονται σωστά τα τεύχη δημοπράτησης και δεν παρακολουθούνται σωστά στην εκτέλεσή τους. Άρα εδώ υπάρχουν συνολικά ευθύνες, πρέπει να τις δούμε, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και από εκεί και πέρα να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις. Ελάτε κύριε Σκουρλέτση, παρακαλώ. Ελπίζω να κρατήσουμε μια ισορροπία στους χρόνους. Και εγώ το ελπίζω, αλλά δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Όλοι μας το ελπίζουμε. Θα σας παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν μια παρατήρηση σε σχέση με το ΕΣΥ. Μία και μόνο. Όταν χτυπάς στο ΕΣΥ στον πυρήνα του, που είναι η αποκλειστική και πλήρης απασχόληση των ιατρών, είναι σαν να πηγαίνεις στην κεντρική κολόνα του οικοδομήματος και να την κόβεις. Αυτό έκανε η κυβέρνηση με το γνωστό νόμο Πλεύρη το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους. Ουσιαστικά το ΕΣΥ διαλύεται. Και τι προκρίνεται? Η ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία με πραγματικά με συνέπεια. Αυτό είναι η πηγή του προβλήματος, λέτε. Βεβαίως. Είναι μία από τις πηγές του προβλήματος. Πάμε στο αντίθεση, τώρα. Σε αντίθεση με αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε μετά την. Μετά, εντός εισαγωγικών, μετά, γιατί συνεχίζεται την υπόθεση της πανδημίας, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ολιστικό σχέδιο στήριξης. Αντίθετα, τι λένε στους γιατρούς? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς 10 χρόνια, 12 χρόνια μετά, μπορούμε να σας δώσουμε ένα 10% αύξηση. Θα ψαρεύετε πελάτες από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όσοι έχουν ένα καλό ιδιωτικό ασφαλιστήριο, θα τους πηγαίνετε στο
τάδε κέντρο ή στο άλλο. Πάμε στον ΕΣΕ, σας παρακαλώ. Ο κύριος δεύτερη παρατήρηση. Δεύτερη για το ΕΣΥ πάλι. Για το όχι. Πάμε στον ΕΣΕ. Ο κύριος Σκέρτσος αναφέρθηκε στην χρεοκοπία ως μια βασική αιτία πολλών από των καταστάσεων που ζούμε τώρα. Βεβαίως η χρεοκοπία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι σεισμός, δεν είναι πλημμύρα. Η χρεοκοπία οφείλεται στις στρατηγικές που ακολουθήκαν τις προηγούμενες δεκαετίες πριν το 2010 και που πολύ φοβάμαι, έστω και με διαφορετικό περιτύλιγμα, επαναλαμβάνονται ακόμη και τώρα. Μια αιμονή σε ιδιωτικοποιήσεις σε στρατηγικές υποδομές, αδιαφορώντας για την ουσία, για τον πυρήνα του προβλήματος που είναι το εγχώριο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το έχει αφήσει ανέγγιχτο η παρούσα κυβέρνηση. Και η μεγάλη ευκαιρία που χάνουμε είναι ότι ενώ υπάρχουν ελαίο πανδημίας, ένα τεράστιο ποσό, 32 δισεκατομμυρίων, συν περίπου άλλα τόσα από το ΕΣΠΑ, που θα ήταν μια ευκαιρία να παρέμβουμε στο εγχώριο παραγωγικό μοντέλο, η κυβέρνηση προτάσει άλλα πράγματα, έχει άλλες αντιλήψεις, τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Τώρα, να πάνε όλες τις συμβάσεις στη Βουλή. Τώρα λοιπόν, να σας πω, πάμε στα θέματα του ΟΣΕ. Τα 15 δισεκατομμύρια που έχουν πέσει στον ΟΣΕ τις τελευταίες δεκαετίες, ποιος θα διαχειρίστηκε? Γιατί μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες, πολύ σωστά, αλλά πρέπει να τις συγκεκριμενοποιήσουμε και να τις επιμερίσουμε. Αλλιώς, αν το αφήνουμε γενικά και αόριστα, ουσιαστικά είναι η τέλεια συνταγή για αποσιοποίηση των ευθυνών, για μη συγκεκριμενοποίηση, αυτό δηλαδή που ακολουθεί η παρούσα κυβέρνηση. Γιατί δεν ζητάτε προανακριτική στη Βουλή? Όλα είναι πάνω στο τραπέζι και μπορεί, όπως πολύ σωστά άκουσα και το θέατρο και στο προηγούμενο πάνελ, να έρθουν στην ώρα τους. Προς το παρόν. Είναι ανοιχτό και για εσάς, λέει, το θέμα της προανακριτικής. Προφανώς είναι. Από την τοποθέτηση του κ. Πρίτση είστε ευχαριστημένος? Η τοποθέτηση του κ. Πρίτση έκρισε ακριβώς το θέμα όπως έπρεπε. Δηλαδή, κύριοι, υπάρχουν ευθύνες να στηριχθούν με στοιχεία, όχι γενικά και αόριστα. Αυτό δηλαδή που καμία ευθύνη. Αυτό που σας λέω, να αναλάβουμε ο καθένας τις τυχόν ευθύνες που του αναλογεί, αλλά όχι μη συγκεκριμενοποιώντες, με στοιχεία τράνταχτα. Για παράδειγμα, ακούω τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος μιλάει για το προσωπικό. Μα το προσωπικό επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν γύρω στα 1.300 άτομα, ενώ είναι 700 τώρα. Άλλο σας ρωτάω. Ποιος ευθύνεται? Είπα ότι έφυγαν 480 άνθρωποι και προσλήφθηκαν 26. Μην το χαλάσουμε τώρα. Ο κύριος Πίρτης είπε ότι εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Σας είπα τι είπε ο κύριος Πίρτης. Εγώ μιλάω με συγκεκριμένα στοιχεία. Ποιος έχει ευθύνη γιατί εκείνο το βράδυ υπήρχε ένας μόνος σταθμάρχης? Ποιος τον τοποθέτησε εκεί? Ο κύριος Λοβέρδος, συνάδελφος βουλευτής, είπε ότι ήταν κομματικό ρουσφέρτη. Ο κύριος Λοβέρδος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ το είπε, κύριε Σκούρα. Εδώ το είπε. Ακούω πάλι από το Μέγκα, από το ρεπορτάζ, ότι η πυρκαγιά που έγινε τον Ιούλιο του 19, που έβγαλε εκτός λειτουργίας το τότε σύστημα τηλεδιοίκησης που έβλεπε για τα επόμενα 100 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, ήθελε 5 με 10 χιλιάδες για να διορθωθεί. Ποιανού είναι η ευθύνη αυτή? Αυτή είναι η αξιολόγηση που μας λέει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι το κράτος των αρίστων, οι απευθείας αναθέσεις και τα ρουσφέτια? Το 2017 τοποθετήσατε ο κύριος Πίρτζης την κυρία Τσιαπαρίκου χωρίς να έχει τα κατάλληλα προσόντα. Είναι ρεπορτάζ της απογευματινής. Επειδή μιλάμε για ρουσφέτια και τα λέμε όλα ανοιχτά, αυτό δεν είναι ρουσφέτι? Μισό λεπτό. Δεν ξέρω την κυρία Τσιαπαρίκου και ποια είναι τα προσόντα και τα λοιπά. Εγώ ξέρω ότι έγινε μία πρόσκληση στο πλαίσιο της κινητικότητας για τη συγκεκριμένη θέση, όπου προϋπόθεση ήταν τα 48 έτη, προϋπόθεση της συγκεκριμένης, και ήρθε ο κύριος Καραμαλής δια της υπογραφής του και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο μοιραίος άνθρωπος, μπορούσε να πάει σε αυτή τη θέση. Άλλο το θέμα, δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον κύριο Βλάχο. Ξέρετε, όταν ένα κόμμα διεκδικεί την εξουσία, είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει και τις παθογένειες που κληρονομεί από τους προηγούμενους. Αλλιώς θα παίζαμε τις μουσικές καρέκλες. Συνεπώς, όλα αυτά με την διάχυση ευθυνών στο παρελθόν, μπορούμε να φτάσουμε και στο χαρίλαο Τρικούπη, αν θέλετε, και να συζητάμε τι έγινε πριν 200 χρόνια. Το σημαντικό εδώ πέρα ποιο είναι? Υπήρχε μια σύμβαση η οποία λίμναζε 9 χρόνια μέσα σε συρτάρια. Υπήρχε ένας οργανισμός που λειτουργούσε με το 1 τρίτο το πετούμενο προσωπικού. Υπήρχε μια διαδικασία όπου από την κορφή μέχρι τα νύχια λειτουργούσαν πελατειακά. Βλέπουμε να βγαίνουν ιστορίες τώρα για τη διοίκηση, το σταθμάρχη και όλο το προσωπικό, ότι είχαν πάρει λίγο στο χαβαλέ τα καθήκοντά τους. Συνεπώς δεν υπήρχε μια διοικητική δομή και μια διοικητική ευθύνη για να λειτουργούν όλα με ασφάλεια. Και φυσικά είχαμε και μια αποικιοκρατική σύμβαση που πουλήθηκε ο ΣΕ για έναντι πινακίου φακής στους Ιταλούς. Και να τα αποτελέσματα. Να νύπουν τα σχήρα στους Ιταλοί και οι υπόλοιποι να λένε ότι φταίνουν. Προανακριτική θα συμφωνήσετε αν προταθεί? Να γίνει ό,τι χρειάζεται, κύριε Χασαπόπουλε. Το σημαντικό όμως ποιο είναι? Ότι εδώ πέρα
έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να μετατοπιστεί επιτέλους ο πολιτικός διάλογος από την κογκορομαχία των δύο στο πιο ουσιαστικό. Αν θέλουμε δηλαδή ένα κράτος που θα προστατεύει τον πολίτη, πώς θα το χρηματοδοτήσουμε, πώς θα το στελεχώσουμε, πώς θα φέρουμε τους καλύτερους και όχι να αναλωνόμαστε σε κράτη των ανιψιών και των κολλητών, όπως έδειξαν οι δύο κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις.